Άκης Τσαλίκης, κυβερνήτης του σκάφους οξυγόνου. Σήμερα πήραμε την πρώτη θέση στην κατηγορία IRC. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εστιαδρομία, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, θα έλεγα, είναι από τις πολύ σπάνιες στο Πόρτο Καράς. Αν φύσηξε βοριά το πρωί, περιμέναμε όλοι να γυρίσει κάποια στιγμή προς την Κουκαδούρα, στο θερμικό άνεμο που είχαμε αρμενήσει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αυτή τη φορά σταθεροποιήθηκε από δυτική, βόρειο-δυτική διεύθυνση, κάτι το οποίο έκανε τον αγώνα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, δεδομένου ότι δεν είχε μια σταθερή διεύθυνση, ούτε η ένταση ήταν ομοιόμορφη σε όλο το στίβο. Άρα έπρεπε και ο κυβερνήτης και το πλήρωμα να έχουν συνέχεια τα μάτια ανοιχτά, να κοιτούν δεξιά και αριστερά, να εντοπίσουν πού ο αέρας ήταν περισσότερος και χρησιμοποιώντας και τα όργανα του σκάφους αλλά και την εμπειρία τους, να δουν ποιες ήταν οι αλλαγές αυτές στη διεύθυνση του ανέμου, ούτως ώστε να καβατζάρει μπροστά από τα προηγούμενα σκάφη. Εμείς το κάναμε αυτό με επιτυχία, για αυτό το λόγο βγήκαμε πρώτοι. Είμαι ο Θάνος Ανδρώνικος, κυβερνήτης του σκάφους της Ινετέρα. Ολοκληρώσαμε σήμερα όλες τις ισχυροδρομίες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Βορείου Ελλάδος στην κατηγορία IRC, όπου το πλήρωμά μου με το σκάφος της Ινετέρα κέρδισε την πρώτη θέση overall. Ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας, όπως σχεδόν πάντα εδώ στη Χαλκιδική, χάρη στις πολύ καλές, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Οι αγώνες ήταν και τεχνικοί, τύπου όρτσα πρίμα, όπως λέμε, και ένα μεγάλο όσορο από τη Σκόπελο μέχρι εδώ, οπότε υπήρξε μια ποικιλία. Ο ανταγωνισμός ήταν πάρα πολύ έντονος, κρίθηκε η νίκη στην τελευταία εστιοδρομία, οπότε πρέπει να συγχαρώ και τα σκάφη Ανατέλους Αφροδίτη και τον Αμφίδαλο Ναύς που κατέλαβαν την τρίτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα από όσο μπορώ να γνωρίζω τώρα, γιατί ήταν και οι δύο πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσουν και εκείνη την πρώτη θέση και θεωρώ ότι όσο πιο έντονος ο συναγωνισμός, τόσο καλύτερα για όλο το άθλημα. Είμαι ο Θεόδωρος Γεωργιάδης, ιδιοκτήτης και κυβερνήτης του σκάφους Αλσούμ Αλιάντς. Συμμετείχαμε στο κύπελλο Βορείου Αιγαίου, που συγχρόνως είναι και πανελλήνιο πρωτάθλημα, στην κατηγορία ORCI, που θεωρητικά είναι η πιο δύσκολη κατηγορία, τις πιο πολλές συμμετοχές και τα πιο καλά σκάφη. Σήμερα καταφέραμε και κάναμε δύο καλές κούρσες. Δεν ξέρω τι είμαστε στη γενική βαθμολογία, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι και από την πορεία μας στους αγώνες και από τη διοργάνωση και από όλο το κύπελλο Βορείου Αιγαίου. Είμαι η Κωνσταντίνα Σφακιανάκη, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκαφών Ανοιχτής Θάλασσας. Βρισκόμαστε εδώ στη Χαλκιδική, στο Πόρτο Καράς, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι εξαιρετικός. Ο αέρας είναι σταθερός σε όλες τις ημέρες, οπότε όλες οι ιστιοδρομίες γίνονται με ένα αρκετά καλό καιρό και νομίζω ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να κοιτούν οι θεατές τους αγωνιζόμενους προς τον κόλπο. Είναι ένας ιδανικός κόλπος για ιστιοπλοεία και ελπίζω όλα να πάνε καλά μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Έχουμε αρκετές συμμετοχές, αγωνιστικά σκάφη, πολύ καλά σκάφη, πολύ καλούς συμμετέχοντες, παιδιά από τις εθνικές ομάδες ιστιοπλοείας. Νομίζω ότι όλα έχουν πάει καλά και ελπίζω να πάνε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ.